Κύριε Πρόεδρε, θα δευτερολογήσετε. Θα δευτερολογήσει τώρα ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης από τη θέση του. Κύριε Βελόπουλε, από ό,τι κατάλαβα, η επιθυμία σας να συναντήσετε την πεθερά σας ενδεχομένως να είναι τόσο έντονη που να καταφέρετε να ξεπεράσετε και τις αναστολές σας για το εμβόλιο. Το λέω αυτό διότι το ελληνικό αίτημα για χορήγηση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με την έννοια του υγειονομικού διαβατηρίου. Σήμερα που μιλάμε ισχύουν όλων των ειδών οι περιορισμοί με πρωτοβουλίες κρατών μελών. Το κάθε κράτος μέλος θέτει διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι από τη στιγμή που θα έχουμε ένα σημαντικό αριθμό Ευρωπαίων συμπολιτών μας οι οποίοι θα έχουν εμβολιαστεί, η προσκόμιση ενός τέτοιου ενιαίου ευρωπαϊκού αποδεικτικού εμβολιασμού θα διευκολύνει τις μετακινήσεις. Θα τις διευκολύνει, διότι να είστε απολύτως σίγουρος ότι μπορεί να ισχύουν άλλου είδους περιορισμοί για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτήν την πραγματικότητα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, προς όφελος του ελληνικού τουρισμού. Γι' αυτό εξάλλου και η προσπάθεια αυτή στηρίζεται και από παγκόσμια φόρα που σχετίζονται με την ταξιδιωτική αγορά, όπως η IATA. Έρχομαι τώρα στα θέματα επί των οποίων τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί και πρέπει να σας πω ότι δεν είχα πρόθεση να δευτερολογήσω. Όμως άκουσα ορισμένες παρατηρήσεις οι οποίες χρήζουν κάποια σύντομης απάντησης. Ήθελα και εξακολουθώ να θέλω η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα γιορτής για την Βουλή, διότι σε πείσμα όσων ισχυρίστηκε ο κύριος Βελόπουλος, η αλήθεια δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Για πρώτη φορά από το 1947 η Ελλάδα μεγαλώνει. Ασκεί το δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το συμβάν και τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση να περιορίσουμε τους τόνους της κριτικής για να μην δεν αναφέρομαι τώρα σε εσάς κύριε Βελόπουλο, αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα και λιγότερο, αλλά και στην κυρία Γεννήματα, για να μην μειώσουμε τη σημασία αυτής της απόφασης. Διότι αν αυτή η απόφαση ήταν τελικά τόσο αυτονόητη, γεννάται εύλογα το ερωτηματικό γιατί δεν είχε γίνει τόσα χρόνια. Και μάλιστα για τον κύριο Τσίπρα, μερικές φορές μου δίνεται την εντύπωση ότι είστε κυνηγημένος από το φάντασμα των ανεκπλήρωτων προσδοκιών σας. Και εξηγούμε. Αναφερθήκατε στο τι έγινε το 2018. Και θα ήθελα να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, αλλά να υπενθυμίσω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα πραγματικά γεγονότα. Ο κ. Κοντζιάς ήταν αυτός ο οποίος λίγο πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Εξωτερικών εισηγήθηκε μέσω προεδρικού διατάγματος την επέκταση των χωρικών υδάτων. Ισχυριζόμενος μάλιστα, κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε στη συνέχεια να επιβεβαιώσουμε, ότι είχε κάνει και μια σημαντική προετοιμασία προκειμένου αυτή η πολιτική απόφαση να υλοποιηθεί. Όντως είναι αλήθεια ότι το 2018, πριν από δύο χρόνια, υπήρχαν και στη Νέα Δημοκρατία απόψεις, σκέψεις κατά το πόσο αυτή η επέκταση σε εκείνη τη χρονική συγκυρία, αναφέρομαι σε μια επέκταση χωρικών υδάτων η οποία θα γινόταν πριν από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, θα ήταν ωφέλιμη. Προσωπικά δεν είδα να ανασύρατε κάποια δικιά μου δήλωση για το θέμα, γιατί εγώ προσωπικά για το θέμα αυτό δεν είχα τοποθετηθεί επειδή αντιλαμβανόμουν την περιπλοκότητά του. Περιμένετε, κύριε Τσίπρα. Το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα γεννάται από το τι έγινε μετά την αποχώρηση του κ. Κοντζιά. Ο κ. Κοντζιά στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε πρόσφατα γράφει επί λέξη και θα είχε ενδιαφέρον να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Στο κάτω-κάτω ήταν στενότατος συνεργάτης
και στο βαθμό που χαίρεστε τόσο πολύ για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, σημαίνει ότι τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε και πολιτικό σας συνοδοιπόρος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γράφει λοιπόν ο κύριος Κοντζιάς ο ίδιος, μετά την παρέτησή μου, στα μέσα του Οκτώβρη του 2018, ο Τσίπρας έκανε πίσω. Ο Τσίπρας έκανε πίσω. Πιθανόν τον φόβησαν οι συνεργάτες του, υποστηρίζοντας ότι με τέτοια κίνηση δεν θα άρεσε στους Τούρκους. Είναι ακριβές αυτό ή όχι? Πρέπει να τοποθετηθείτε. Διότι τα γεγονότα μάλλον επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κοντζιάς. Είχατε στη διάθεσή σας αρκετό χρονικό διάστημα, εάν η επέκταση των χωρικών υδάτων προς δυσμάς ήταν δικιά σας απόφαση, να την υλοποιήσετε. Κατά την άποψή μας, η απόφαση αυτή έπρεπε να υλοποιηθεί μέσα από τη διαδικασία την οποία σήμερα ακολουθούμε. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο πρώτα θα έκλεινε τους κόλπους και θα όριζε γραμμές βάσης, και στη συνέχεια με ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία σχετικού νόμου, μάλιστα με ονομαστική ψηφοφορία. Γιατί δεν το κάνατε, κύριε Τσίπρα? Γιατί δεν το κάνατε? Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέει ο κύριος Κοντζιάς, ότι φοβηθήκατε πιθανές αντιδράσεις? Ή υπήρχε κάποιος άλλος λόγος? Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι, νομίζω, πολύ άδικο να ασκείτε κριτική σε μια κυβέρνηση η οποία προχώρησε αυτή την πρωτοβουλία, όταν εσείς είχατε τη δυνατότητα να το κάνατε και για λόγους που φαντάζομαι ότι θα θέλετε να διευκρινίσετε κάποια στιγμή, επιλέξατε τελικά να ακολουθήσετε την πολιτική της δημιουργικής αδράνειας. Μας ασκήσατε και εσείς και σε μικρότερη ένταση η κυρία Γεννηματά κριτική για έλλειψη στρατηγικής, έλλειψη κατεύθυνσης, έλλειψη αποτελεσμάτων στην εξωτερική πολιτική αυτούς 18 μήνες που έχουμε την ευθύνη της κυβέρνησης τόπου. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να κάνω μια πολύ σύντομη επισκόπηση του τι έχει πετύχει η ελληνική εξωτερική πολιτική αυτό το διάστημα. Και στη συνέχεια με χαρά να τα βάλουμε στη ζυγαριά και να συγκρίνουμε αυτό το οποίο πετύχαμε εμείς με αυτό το οποίο πετύχατε εσείς. Έχουμε και λέμε λοιπόν 2 συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, μία πλήρη με την Ιταλία, μία μερική για την Αίγυπτο. Για πρώτη φορά η χώρα απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να πετυχαίνει τέτοιες συμφωνίες με γειτονικές χώρες. Εμείς το κάναμε, δεν το κάνατε εσείς. Είχατε τη δυνατότητα, δεν το κάνατε. Ούτε τη συμφωνία με την Ιταλία, ούτε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Μία επί της αρχής συμφωνία με την Αλβανία για διευθέτηση της εκκρεμότητας η οποία υπάρχει από το 2009-2010 για υπογραφή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μετά την υπαναχώρηση τότε της Αλβανίας, τη γνωστή ιστορία. Αφού όμως, το τονίζω, η Ελλάδα έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, άρα μειώνει σημαντικά το αντικείμενο της διαφοράς μας ως προς την οριοθέτηση της αποκλειστικής ζώνης, έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής με την Αλβανία, ο κύριος Δένδιας με τον ομόλογό του και εγώ προσωπικά με τον κύριο Ράμα, ότι θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε συνυποσχετικό για να πάμε σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας. Αποδεικνύουμε λοιπόν έμπρακτα σε όλες και σε όλους ότι και στις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας υπογράφοντας μια συμφωνία οριοθέτησης, έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι διαφωνούμε και να προσφύγουμε σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Είχατε, φαντάζομαι, τη δυνατότητα να το κάνετε και δεν το κάνατε. Τι άλλο πετύχαμε αυτό το διάστημα? Ενίσχυση όλου του πλέγματος των συμφωνιών, των συμμαχιών της χώρας, σε συνέχεια πρωτοβουλειών που είχαν αναλυφθεί από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, ενίσχυση της σχέσης με το Ισραήλ, της σχέσης με την Αίγυπτο, επένδυση στα σχήματα των τριμερών. Τα κάνατε και εσείς, ενισχύθηκαν επί των ημερών μας, αλλά και καινούργιες συμμαχίες με σημαντικούς στρατηγικούς παίκτες, τους οποίους δυστυχώς είχε παραμελήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπατε κάτι, κύριε Τσίπρα, το οποίο είναι εντελώς, μα εντελώς εσφαλμένο. Είπατε επί λέξη ότι μετά την επίσκεψή μου στη Ουάσιγκτον δεν είδατε κανένα αποτέλεσμα ως προς την αλλαγή της τάσης των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία που να στηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα. Αλήθεια. Αλήθεια. Μπορεί να είχαμε πάρα πολλές
διαφωνίες ύφους, κοσμοθεωρίας, θα έρθω και σε αυτό στη συνέχεια με τον απερχόμενο πρόεδρο Τραμπ. Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε όμως ότι οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν από το State Department και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Πομπέο, ουδέποτε υπήρξαν τόσο υποστηρικτικές για τις ελληνικές θέσεις όσο το τελευταίο εξάμηνο του περασμένου έτους. Και αυτό προφανώς δεν έγινε τυχαία. Έγινε ως αποτέλεσμα ενεργούς διπλωματικής πίεσης η οποία ασκήθηκε στη Ουάσιγκτον και η οποία κατέληξε, κύριε Τσίπρα, και στην επιβολή κυρώσεων. Και οι Ρώσεις επιβλήθηκαν μονομερώς από την Αμερικανική κυβέρνηση, ασχέτως του πλαισίου το οποίο είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο Κογκρέσου για κυρώσεις οι οποίες θα παρασυρθούν από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Λοιπόν, αυτά είναι απτά αποτελέσματα ενεργής εξωτερικής πολιτικής. Αναφερθήκατε στη στρατηγική, στη δυτική στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία και στο ζήτημα των φρεγατών και της διαπραγμάτευσης για την ενίσχυση του ναυτικού. Εσείς, κύριε Τσίπρα, όχι αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία δεν μας φέρατε. Ούτε καν ανταλλακτικά για τα μοιράζ δεν είχατε φροντίσει να προμηθευτείτε κατά τη διάρκεια της δικιάς σας πρόεδρου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή για ένα σημαντικότατο, ίσως την πιο σημαντική αγορά την οποία θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, να μην πορευθούμε με ανταγωνιστικές προσφορές από τη στιγμή που καλούμαστε να ναυπηγήσουμε καινούρια πλοία. Αυτό εισηγήστε? Αυτό έπρεπε να κάνουμε? Δεν έπρεπε να ψάξουμε, να ρωτήσουμε, να δούμε ποια είναι η καλύτερη? Τα Ραφάλ είναι διαφορετική περίπτωση, διότι τα Ραφάλ είναι μεταχειρισμένα αεροσκάφη τα οποία αντικαθιστούν τα Μοιράζ 2005. Και αυτό θα έπρεπε να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν εισηγήσετε... Παρακαλώ. Παρακαλώ να το ελάτε. Πείτε, λοιπόν. Ελάτε. Μιλάμε για κάτι που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα τώρα. Απορώ. Αν είχατε επιφυλάξεις, γιατί τα ψηφίσατε? Εσείς τα ψηφίσατε. Σταματήστε τη διγλωσία και την υποκρισία. Τα ψηφίσατε, ναι ή όχι? Τα ψηφίσατε, λοιπόν. Κύριε Ραγκούση, δεν έχετε το λόγο. Και καλά κάνατε και τα ψηφίσατε, διότι καταφέραμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα να εξοπλίσουμε σημαντικά την ελληνική αεροπορία, αντικαθιστώντας παλαιότερα αεροσκάφη και πηγαίνοντας στο μόνο προμηθευτή ο οποίος μπορούσε να μας προσφέρει αυτήν ακριβώς τη λύση. Τώρα, το τι κάνατε εσείς τα χρόνια που ήσασταν στην αντιπολίτευση, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό, εάν πραγματικά ενισχύθηκε συνολικά το κύρος της χώρας, εάν φυλάχθηκαν τα ελληνικά σύνορα, αν η Ελλάδα ήταν ένας αξιόπιστος συνομιλητής στην Ευρώπη την ίδια στιγμή που ακόμα ήταν δέσμια του Τρίτου Μνημονίου, το οποίο εσείς τελικά ήσασταν υπέτειος που υπεγράφει. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους, ειδικά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, για το ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία και με μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Δεν μπορώ όμως να μην κλείσω την τοποθέτησή μου αφήνοντας αναπάντητη μία φράση την οποία είπατε, προσπαθώντας να κάνετε έναν παραλληλισμό μεταξύ των επεισοδίων που έγιναν στο Καπιτόλιο και κάποιων διαδηλώσεων που έγιναν έξω από την Ελληνική Βουλή με αφορμή την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών, για τις οποίες πρέσπες θα σας πω ακόμα μία φορά ότι πάρα πολλές φορές από το βήμα της Βουλής είχα πει ξεκάθαρα ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή τη συμφωνία, αλλά άπαξ και ψηφιστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε. Και αυτά κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είπατε όμως ότι η ομοιότητα με αυτά που έγιναν στο Καπιτόλιο είχε να κάνει με τις διαδηλώσεις εκείνες, που πράγματι είχαν αρκετά γραφικά στοιχεία και ενδεχομένως σε αυτές να είχαν εμφυλοχωρήσει και κάποιοι θύλακες της ακροδεξιάς. Αλήθεια, αυτή είναι η ομοιότητα? Αυτό σας θύμισε αυτό που έγινε στο Καπιτόλιο? Γιατί εμένα μου θύμισε κάτι άλλο? Γιατί στην ελληνική κοινωνία
όταν είδαμε τις σκηνές του Καπιτελίου, δεν θυμηθήκε κανείς το 2018, αλλά θυμήθηκε το 2011, όταν η πάνω και η κάτω πλατεία ενώθηκαν σε ένα παραλήρημα αμφισβήτησης της αστικής δημοκρατίας, με διχασμό, με βιτριόλι, με κρεμάλες, με συνθήματα περί καψίματος του Κοινοβουλίου και με εσάς στην πρώτη γραμμή, ως νέος καβαλάρης, μιας και σας αρέσουν αυτές οι αναλογίες, του αντισυστημικού κινήματος, εσείς και το κόμμα σας ήσασταν οι μεγάλοι ωφελημένοι από το διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Εσείς καβαλήσατε αυτό ακριβώς το κύμα, όχι μόνο του λαϊκισμού, του τοξικού λόγου, της περίπου κανονικοποίησης της βίας, του τρόπου κατασυκοφάντησης των πολιτικών σας αντιπάλων. Η πάνω και η κάτω πλατεία ενώθηκαν πολιτικά το 2015 και σας έφεραν στην εξουσία, και γι' αυτό και κυβερνήσατε με τον κύριο Καμένο χωρίς καμία απολύτως δυσκολία.